Από την πρώτη στιγμή, το ΚΚΕ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο ως μια επικίνδυνη και αντιδραστική τομή και εκφράσαμε τη διαφωνία μας όχι στα επιμέρους ζητήματα μόνο, αλλά στον ίδιο τον πυρήνα, τη στόχευση και τη στρατηγική του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που αφενός αλλοιώνει τον ίδιο το χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας έτσι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αφετέρου δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την όθευση και τη χειραγώγηση της λαϊκής ψήφου πέραν των όσων κινδύνων υπάρχουν και σήμερα. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που το ΚΚΕ αρνήθηκε να συμμετάσχει στις συναντήσεις που έκανε η κυρία Κεραμέως με τα κόμματα, γιατί θέλαμε και με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε και να προβάλλουμε ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο επαφής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ότι εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε μία προσχηματική, όπως αποδείχθηκε, συζήτηση για τους όρους εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου, για το οποίο δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να υπάρχει καμία απολύτως ουσιαστική εγγύηση. Και θεωρούμε ότι έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη όλα εκείνα τα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, που επί της αρχής στήριξαν και ψήφισαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, επιτρέποντας στον κύριο Μητσοτάκη να το εμφανίζει ως προϊόν ευρύτατης συνένεσης και αποδοχής και στην ουσία να νομιμοποιεί απαράδεκτες πρακτικές με αυτόν τον τρόπο. Επειδή λοιπόν έγινε συζήτηση περί αντιπολίτευσης και θέσεων της αντιπολίτευσης, να τα ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει η κυβέρνηση που φέρνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υπάρχει η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση η οποία το στηρίζει και υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία εκφράζουν ο καθένας με τη δική του λογική μια σειρά από αντιρρήσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να εμφανίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με ψεύτικα δεδομένα και με ψεύτικες παραδοχές ως δήθεν μία τεχνικού χαρακτήρα διευκόλυνση για την άρση κάποιων εμποδίων και για την αύξηση για την αντιμετώπιση της υψηλής αποχής. Ενώ ουσιαστικά πρόκειται για μια βαθιά πολιτική επιλογή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εμείς προσθέτουμε σε εντελώς αρνητική και αντιδραστική κατεύθυνση. Καταρχάς, από πουθενά δεν προκύπτει ότι η επιστολική ψήφος, όπου εφαρμόστηκε, συνέβαλε στην αντιμετώπιση της αποχής από τις εκλογές. Γιατί πολύ απλά η αποχή έχει κοινωνικά και πολιτικά αίτια που σχετίζονται με την απογοήτευση και την αποστροφή κόσμου, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, προς το αστικό πολιτικό σύστημα και κυρίως προς τα κόμματα που κυβέρνησαν. Η αποχή είναι μία στάση που έχει και χαρακτηριστικά διαμαρτυρίας, τόσο για την αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματα του λαού, όσο και για την αδιάψευση προσδοκιών που οδηγεί κόσμο στην παθητική αναδίπλωση και την αποχή από τις συλλογικές διαδικασίες, κυρίως από τον οργανωμένο εργατικό λαϊκό αγώνα. Άλλωστε, μια σειρά από έρευνες που έχουν γίνει επιβεβαιώνουν αυτήν την εκτίμηση του ΚΚΕ. Και αναφέρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Σε άρθρο του το 2016 στο επιστημονικό περιοδικό Stanford Social Innovation Review επισημαίνει ότι σύμφωνα με στοιχεία από ακαδημαϊκές μελέτες η επιστολική ψήφος δεν αυξάνει τη συμμετοχή στις εκλογές. Αντίστοιχο είναι το συμπέρασμα και νεότερης μελέτης του 2020 από το Ινστιτούτο Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Δεν είναι κομμουνιστικό πανεπιστήμιο, κύριε Κεραμέως, αυτό, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Σύμφωνα με την οποία ο αριθμός ρεκόρ επιστολικών ψήφων του 2020 δεν οδήγησε σε αύξηση της συνολικής προσέλευσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ψήφισαν μέσω ταχυδρομείου πιθανότατα θα είχαν ψηφίσει αυτοπροσώπως αν η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου δεν ήταν επιλογή. Σε ό,τι αφορά δε τη διευκόλυνση συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών, φοιτητές, εργαζόμενοι, άτομα με αναπηρία, και εδώ η κυβέρνηση έδωσε ρεσιτάλ υποκρισίας. Γιατί
γιατί μιλάμε για κατηγορίες ψηφοφόρων στους οποίους εσείς δύο φορές στις βουλευτικές εκλογές του 2023 και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 αρνηθήκατε τη λήψη μέτρων για τη διευκόλυνσή τους, επειδή οι εκλογές τότε είχαν γίνει Ιούλιο, για να ψηφίζουν από τον τόπο εργασίας, απορρίπτοντας σχετικές τροπολογίες του ΚΚΕ ως κάτι που ήταν πρακτικά αδύνατο να συμβεί. Τώρα μάλιστα η συμμετοχή αυτού του κόσμου στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου είναι ακόμη πιο απλή διαδικασία, γιατί μιλάμε για ευρωεκλογές όπου δεν συγκροτούνται εκλογικές περιφέρειες, είναι μια εκλογική μάχη που διεξάγεται σε όλη την επικράτεια με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και μπορούν αυτοί που δυσκολεύονται να πάνε στον τόπο καταγωγής τους, κάλλιστα με τη διευκόλυνση και τα μέτρα που ζητάμε, να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας, είτε τον τόπο εργασίας, είτε τον τόπο σπουδών, σε ό,τι έχει να κάνει με τους φοιτητές. Επιπλέον, στην ακρόαση φορέων επισημάνθηκε τόσο από τους εκπροσώπους των φοιτητών, όσο και από τους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία, ακόμη και από εκείνους που αντιμετωπίζουν θετικά την επιστολική ψήφο, ότι αυτό που τους ενδιαφέρει κυρίως είναι η διευκόλυνση για την πραγματική και ουσιαστική συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία και όχι η αποξένωσή τους από αυτήν, εκφράζοντας μάλιστα τον προβληματισμό ότι μπορεί η επιστολική ψήφος να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σε βάρος της ζωντανής πραγματικής συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Το πιο σημαντικό, εσείς στο όνομα δήθεν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στην επιστολική ψήφο, γενικεύετε το μέτρο όχι μόνο για ορισμένες κατηγορίες ψηφοφόρων, αλλά συνολικά για όλους τους εκλογείς, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι η δήθεν διευκόλυνση σε κάποιους είναι το άλοθη. Αυτό είναι το άλοθη για να εισάγετε, να δικαιολογήσετε και να νομιμοποιήσετε ένα αντιδραστικό μέτρο. Σύμφωνα με το σχήμα, για να καταλαβαίνει και ένας κόσμος που παρακολουθεί, σύμφωνα με το σχήμα που έχει επιλέξει η κυβέρνηση για τις ευρωεκλογές, θα μπορούσε να υπάρχει ένα θεωρητικά ακραίο σενάριο και να μην πάει κανένας να ψηφίσει σε εκλογικό τμήμα και να ψηφίσει το σύνολο των εκλογέων, μόνο μέσα από την επιστολική διαδικασία. Αυτό φέρνετε και αυτό ψηφίζετε και εσείς που ψηφίζετε το νομοσχέδιο συνολικά και όσοι το στηρίζουν επί της αρχής. Γιατί αυτή είναι η αρχή του νομοσχεδίου. Αυτή είναι η λογική του και αυτή είναι και η στρατηγική του. Τι κάνετε πιο συγκεκριμένα με το νομοσχέδιό σας? Πρώτον, δημιουργείτε τεράστιους κινδύνους όσον αφορά τη μυστικότητα της ψήφου και το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Κίνδυνοι οι οποίοι επισημάνθηκαν και στη συζήτηση στην Επιτροπή, που επισημαίνονται και στην έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και κυρίως αυτοί οι κίνδυνοι έχουν αποκαλυφθεί σε μία σειρά εκλογικές διαδικασίες αρκετών χωρών, οι οποίες έχουν εδώ και χρόνια εφαρμόσει την επιστολική ψήφο. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ως ΚΚΕ το εξής σημαντικό. Δεν εντοπίζουμε αυτούς τους κινδύνους μόνο στα τεχνικά και διαδικαστικά θέματα εφαρμογής του μέτρου της επιστολικής ψήφου, δηλαδή στη μεταφορά των ψηφοδελτίων, την αποστολή και παραλαβή των φακέλων, καθώς και στο γεγονός ότι όλη αυτή η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται από ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών και μάλιστα από εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες θα έχουν και την ευθύνη, οι υπάλληλοι τους, να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του εκλογέα ή την εξουσιοδότηση, αν η αποστολή της, η παραλαβή, η αποστολή του φακέλου γίνεται από εξουσιοδότηση και μεσολάβηση κάποιου τρίτου. Βεβαίως υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Υπάρχει όμως, κατά τη γνώμη μας, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο θεμελιώδες. Ποιο είναι αυτό? Ότι σε μία εκλογική διαδικασία που υπάρχουν ούτως ή άλλως πιέσεις, εκβιασμοί, απόπειρες εξαγοράς και χειραγώγησης της ψήφου,
πέρα από την ιδεολογική και πολιτική χειραγώγηση που ούτως ή άλλως υπάρχει από τους μηχανισμούς του συστήματος, φαινόμενα τα οποία απορρέουν από την ουσιαστική ανισοτιμία της ψήφου, από την εκμετάλλευση του λαού, από την εξουσία του κεφαλαίου, από το γεγονός ότι στην εκλογική διαδικασία παρεμβαίνουν πολύμορφα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, εσείς σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ανοίγετε τον ασκό του αιώλου αυτές οι πιέσεις και αυτοί οι εκβιασμοί να ασκούνται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Είτε αφορά πιέσεις στο επίπεδο της οικογένειας και του περίγυρου ενός ψηφοφόρου, είτε πολύ περισσότερο και κυρίως οι πιέσεις στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εργασίας. Γιατί τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα υπήρχε έστω η δυνατότητα ο ψηφοφόρος την ώρα της ψηφοφορίας πίσω από το παραβάν να απορρίψει και ενδεχομένως και τέτοιου είδους πιέσεις. Γιατί μπροστά στην κάλπη και πίσω από το παραβάν υπάρχεις εσύ και η συνείδησή σου. Με την επιστολική ψήφο κανένας πλέον δεν θα γνωρίζει πώς, με ποιους μαζί και κάτω από ποιες συνθήκες ένας ψηφοφόρος συμπληρώνει το φάκελο, συμπληρώνει το ψηφοδέλτιο και στέλνει στο φάκελο, ενώ όσοι είναι θύματα διαφόρων πολύμορφων πιέσεων, εσείς με το μέτρο αυτό και μάλιστα με τη γενικευμένη αξιοποίησή του, τους καθιστάτε ακόμη πιο ευάλωτους σε τέτοιου είδους πιέσεις. Και ως προς αυτόν τον κίνδυνο δεν μπορεί να υπάρχει καμία νομική ή τεχνική εγγύηση για την αποτροπή του. Είναι ή δεν είναι έτσι? Αυτό που λέει το ΚΚΕ ως κίνδυνο ισχύει ή είναι στη φαντασία μας? Καταρχήν, έχουμε δει και στις τελευταίες εκλογές, το είδαμε, πάρα πολλά περιστατικά που υποψήφοι βουλευτές και νυν υπουργοί της κυβέρνησης έμπαιναν σε χώρους εργασίας μαζί με τους διευθύνοντες συμβούλους της συγκεκριμένης εταιρείας και κουνούσαν το δάχτυλο στους εργαζόμενους για το τι έπρεπε να ψηφίσουν. Και αυτά τα είδαμε όλοι να συμβαίνουν μπροστά στις κάμερες. Αν λοιπόν αυτά συμβαίνουν μπροστά στις κάμερες, αυτού του είδους οι πιέσεις και οι εκβιασμοί για το καλό της επιχείρησης, ας σκεφτεί ο καθένας τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από τις κάμερες, όπου η εργοδοτική τρομοκρατία και ο αυταρχισμός μπορεί να πάρει και άλλου είδους διαστάσεις. Επίσης, το επιβεβαιώνει η διεθνής εμπειρία. Αναφερθήκαμε και στην Επιτροπή. Πάρα πολλές χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Γαλλία, Ισπανία, όπου υπήρχαν φαινόμενα νόθευσης και παραποίησης της εκλογικής διαδικασίας μέσω της αξιοποίησης της επιστολικής ψήφου. Και μάλιστα πολλές από αυτές τις υποθέσεις έχουν οδηγηθεί, και στα δικαστήρια, ενώ έχει ανοίξει και η συζήτηση σε μια σειρά χώρες για το αν πραγματικά η επιστολική ψήφος με τις βέλτιστες πρακτικές, όπως λέτε, που εφαρμόζουν, μπορεί πραγματικά να είναι ανώθευτη. Αυτές οι χώρες που ανέφερα και τα περιστατικά που αναφέραμε και που θα τα πούνε και οι βουλευτές του ΚΚΕ αυτές τις μέρες της Βουλής, εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΑΣΕ, τις οποίες επικαλείστε, και όμως έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Τι λέτε λοιπόν ότι θα υπάρχουν εγγύησεις? Και φυσικά, η πιο τρανή απόδειξη και της δικής σας παραδοχής αυτών των κινδύνων είναι η πρόβλεψη που ζητάτε υπεύθυνη δήλωση. Όταν ζητάτε υπεύθυνη δήλωση μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου ότι ο ψηφοφόρος μόνος του και ελεύθερος συμπλήρωσε το ψηφοδέλτιο, δεν είναι η πιο πανηγυρική απόδειξη και επιβεβαίωση της αποδοχής, της αναγνώρισης και της αποδοχής των κινδύνων ότι μπορεί όλα αυτά να διεξαχθούν κάτω από τις πιέσεις και των εκβιασμών κάποιων? Είναι η πιο πανηγυρική υπεύθυνη δήλωση, κύριε Υπουργέ, σας το έχουμε πει, είναι η πιο πανηγυρική επιβεβαίωση αυτών των κινδύνων. Και ποιος θα την πληρώνει αν αποκαλυφθεί ότι η υπεύθυνη δήλωση ήταν ψευδής? Το θύμα, ο εκβιαζόμενος, αυτός θα την πληρώνει. Ο οποίος θα διώκεται ποινικά για ψευδή δήλωση. Να λοιπόν, αυτά κάνετε, αυτά νομοθετείτε. Δεύτερο ζήτημα που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επιστολική ψήφος αλλοιώνει τον ίδιο το χαρακτήρα των εκλογών,
αλλάζει τη στάση απέναντι στην εκλογική διαδικασία και την υποβιβάζει στο επίπεδο της απλής αποστολής ενός φακέλου. Διαμορφώνει μια πολύ πιο παθητική πολιτική στάση, μακριά από συλλογικές διαδικασίες, μακριά από την όποια πολιτική αντιπαράθεση και ζήμωση, γιατί τελικά αυτό είναι που επιδιώκεται. Γιατί θέλετε έναν κόσμο στον καναπέ να συμπληρώνει φακέλους ή στον υπολογιστή, αν μιλάμε για ηλεκτρονικές διαδικασίες σωματείων κτλ. Και όχι έναν λαό που θα συμμετέχει, θα παραβαίνει ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις. Είναι η ίδια η λογική που προσπαθήσατε να επιβάλλετε με τον νόμο Χατζηδάκη, προβλέποντας τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις των σωματείων και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, δεν σας πέρασε όμως. Είναι η ίδια η λογική των ηλεκτρονικών κομμάτων που αντί για μέλη πραγματικά ενεργά θα έχουν followers. Είναι η ίδια η λογική του δίνω ένα διεύρο και βγάζω πρόεδρο. Είναι η ίδια λογική. Και τώρα συμπληρώνεται το παζλ, συμπληρώνεται το πακέτο με την προσπάθεια αποξένωσης και απομάκρυνσης του λαού από την εκλογική διαδικασία μέσω της επιστολικής ψήφου. Και φυσικά το νομοσχέδιο, εκτός όλων των άλλων, έρχεται να συμπληρώσει και το νόμο για τους εκλογικούς καταλόγους των αποδήμων, σύμφωνα με τον οποίο σε αυτούς τους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς κανένα κοινωνικό και οικονομικό δεσμό με τη χώρα, που δεν έχουν γνώση της πολιτικής κατάστασης και των πολιτικών εξελίξεων και κυρίως, και το πιο σημαντικό, δεν θα υφίστανται τις συνέπειες της όποιας πολιτικής τους επιλογής. Τώρα μάλιστα δεν θα έχουν όχι απλά την υποχρέωση, αλλά ούτε καν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε ένα εκλογικό τμήμα δείχνοντας έστω και με αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον τους, γιατί πολύ απλά με το νομοσχέδιό σας καταργείτε τη συγκρότηση εκλογικών τμήματων εξωτερικού. Άρα ο άλλος που δεν έχει καμία πολιτική ενημέρωση, κανένα δεσμό, καμία γνώση, που θα συμπληρώνει ένα φάκελο από το σπίτι του, θα είναι ή δεν θα είναι ευάλωτος σε διάφορους είδους πιέσεις και εκβιασμούς διαφόρων επιτίδιων. Τέλος, αν και θα τα συζητήσουμε και μετά, αλλά θα ήθελα να κάνω μία αναφορά. Βεβαίως, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Όσον αφορά την αρχή, την παραβίαση της αρχής της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών, της μυστικότητας και της αμεσότητας της ψήφου. Εμείς, κύριε Υπουργέ, επειδή ήσασταν και ανυπόμονος πριν, δεν συμφωνούμε με όλα όσα θέτει η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Έχουμε ένα δικό μας σκεπτικό, το οποίο το καταθέσαμε με τη δική μας ένσταση αντισυνταγματικότητας και θα το αναπτύξουμε στη σχετική συζήτηση που θα γίνει σε λίγο. Ωστόσο, η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής κάνει μία βασική παραδοχή, την οποία εσείς αρνήσασταν όλο αυτό το διάστημα. Ποια είναι αυτή η παραδοχή? Ότι το 51 παράγραφος 4 και συνολικά οι διατάξεις του Συντάγματος έχουν εφαρμογή και στις ευρωεκλογές. Τι λέγατε στις τόσες μέρες, και μάλιστα σε κάποια φάση το είπατε έτσι και με πολύ μεγάλο στόμφο και σιγουριά, ότι το 51 δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για τις βουλευτικές εκλογές. Σε αυτό σας διαψεύδει. Βεβαίως. Σας λέω, στη σελίδα 9, εδώ κύριε Υπουργέ, έτσι, βεβαίως, η οποία λέει ότι εν λόγω αρχές εντάσσονται μεν στο κεφάλαιο ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής και αναφέρονται σε βουλευτικές εκλογές, αποδίδουν όμως εκφάνσεις της δημοκρατικής αρχής και της αντιπροσωπευτικής αρχής ως οργανωτικής αρχής του πολιτεύματος. Υπ' αυτήν την έννοια είναι καταρχήν εφαρμοστές τηρουμένων των αναλογιών και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με συγχωρείτε, κάνατε τόσο θόρυβο πριν και δεν είχατε διαβάσει την έκθεση? Αυτά λέει η έκθεση. Σας λέω κύριε Υπουργέ, ότι εμείς δεν υιοθετούμε πλήρως το κείμενο της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Έχουμε ένα δικό μας σκεπτικό. Το αναπτύξαμε και στην Επιτροπή, θα το αναπτύξουμε και σήμερα. Όμως στη βασική παραδοχή που είχατε κάνει σημαία σας στην Επιτροπή, ότι οι συνταγματικές αρχές δεν εφαρμόζονται στις ευρωεκλογές, έρχεται και σας αδειάζει. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτή είναι πραγματικότητα, όσο και αν δεν σας συμφέρει. Τέλος,
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είστε βαθιά γελασμένοι, αν νομίζετε ότι με τέτοιου είδους νομοσχέδια θα προσπαθήσετε να επιβάλλετε την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένδειξη αδυναμίας. Γιατί πρόκειται ένα νομοσχέδιο που προσπαθεί με κόλπα και με τρίκ να αλλοιώσει εκλογικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Άρα είναι ένδειξη αδυναμίας. Και θα σας γυρίσει μπούμερανγκ και σε εσάς ως κυβέρνηση, αλλά και σε όλα εκείνα τα κόμματα που σας στηρίζουν σε αυτήν την προσπάθεια. Εμείς λέμε ότι ο λαός πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις, όχι μόνο στις εκλογές. Και δεν φοβάστε τις εκλογές κυρίως. Δεν είναι ο πρόβλημά σας οι εκλογές. Το πρόβλημά σας είναι η συμμετοχή του λαού στα σωματεία, στους συλλόγους, στους μαζικούς φορείς, στην οργανωμένη ταξική εργατική λαϊκή πάλη. Αυτό θέλετε. Τέτοια λογική θέλετε να εμπεδώσετε και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να σας εμποδίσουμε και να ενημερώσουμε το λαό τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο. Και φυσικά εξυπακούεται ότι πέρα από την ένσταση αντισυνταγματικότητας, στα επίμαχα άρθρα θα καταθέσουμε και αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας.